Υπάρχουν κάποιες εκπομπές οι οποίες όντως κινδυνολογούν. Όντως καταστροφολογούν. Υπάρχουν τέτοιες εκπομπές δυστυχώς στην ελληνική τηλεόραση. Η εκπομπή «Η ώρα του λαού» του Νίκου Κωνσταντινίδη σε καμία περίπτωση, περίπτωση δεν είναι μία από αυτές τις εκπομπές που κινδυνολογούν. Φίλες και φίλοι, τα πράγματα οδηγούνται από τον κακό στο χειρότερο. Η καταστροφολογία οργιάζουν και πώς να μην οργιάζουν όταν βλέπουμε ότι όλοι σηκώσαν τα χέρια, καταντήσαμε να είμαστε σήμερα το ρεντίκολο της Ευρώπης, η σαπίλα, η βρωμιά και ο βούρκος της Ευρώπης, καταντήσαμε να είμαστε χειρότεροι από τα χειρότερα κράτη του κόσμου, τα παιδιά μας ετοιμάζουν τις βαλίτσες για το εξωτερικό, δολοφονίες, εμπρισμούς, καταδιώξεις, τραυματισμούς, δολοφονίες. Η Ελλάδα έγινε μαφιόζικο κέντρο. Όποιος προλάβει να κλέψει, να σκοτώσει, να δολοφονήσει, να βιάσει, να πουλήσει ναρκωτικά, να εκμεταλλευτεί την πορνεία, την δυστυχία, την εκμετάλλευση με τη μεγαλύτερη ανεργία, τη χειρότερη παιδεία, υγεία, ανάπτυξη, υποδομή, με τη χώρα των σκανδάλων, των πορνών, των ανωμάλων, των γκέι, των ομοφιλόφιλων, των ληστών, των κλεπτών, των απατεώνων, των βιαστών. Σωστά, ρε. Μπαξέ, ρε, να ανοίξει τσίχνη σου, τι λες τώρα, ρε.